Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τρίτη 14 Μαρτίου και είμαστε on time, πάντα στην τηλεόραση του Atlas, με αυτοδιοικητική συζήτηση απόψε. Καθώς μπορεί μεν να απέχουμε 7 μήνες από τις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, όμως οι υποψηφιότητες για τον κεντρικό δήμο της πόλης ανακοινώνονται και δεν είναι καθόλου λίγες, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στις 8, είχαμε μία αποχώρηση, ο κύριος Χαλιαμπάλιας προχώρησε σε πολιτική συμπόρευση με τον κύριο Γιώργο Ορφανό. Όλα δείχνουν πως πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο. Πόσο μάλλον δε, από την ώρα που σε όλες τις δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα καταγράφεται μια αυξημένη δυσαρέσκεια στο πρόσωπο του νυν δημάρχου, του κυρίου Κωνσταντίνου Ζέρβα. Υπενθυμίζω την πιο πρόσφατη εκείνη της εταιρείας interview για λογαριασμό του politic.gr. 7 στους 10 δημότες εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από το έργο του Δημάρχου. Έχω απόψε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του Atlas έναν άνθρωπο ο οποίος εξελέγει με τον Κωνσταντίνο Ζέρβα. Πρώτος σε Σταυρούς Δημοτικός Σύμβουλος, ανέλαβε την Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, βρέθηκε για διάφορους λόγους εκτός της δημοτικής ομάδας του κυρίου Ζέρβα. Καταξιωμένος γιατρός, γνωστός στην κοινωνία της πόλης, ο κύριος Δρόσος Τσαβλής, δημοτικός σύμβουλος, υποψήφιος πλέον δήμαρχος Θεσσαλονίκης, επικεφαλής της παράταξης Όλοι Εμείς. Κύριε Τσαβλή. Καλησπέρα κύριε Ραϊλόγλου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Μεγάλη εισαγωγή, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Κάνατε μια πολύ καλή εισαγωγή. Τα είπατε σχεδόν όλα, έτσι, την πορεία μου την τελευταία τριετία. Και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε μαζί για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Καταρχάς, γιατί να πάμε όλοι εμείς, πώς πήρατε την απόφαση να βγείτε μπροστά? Όλοι εμείς οι Θεσσαλονικείς, όλοι εμείς οι οποίοι ενδιαφερόμαστε για την πόλη μας, όλοι εμείς οι οποίοι ζούμε μαζί, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε υποχρεωμένοι, ανεξάρτητα που ανήκουμε πολιτικά και τι ψηφίζουμε σε εθνικές εκλογές, είμαστε υποχρεωμένοι όλοι εμείς να ζούμε κάτω από την ίδια στέγη, να ζούμε στα στενά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είμαστε υποχρεωμένοι να πηγαίνουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Οπότε πρέπει να συνεργαστούμε, πρέπει αγαπημένοι να κοιτάξουμε μπροστά, γιατί εδώ ζούμε, εργαζόμαστε και μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Δεν είμαστε όλοι εμείς και όλοι εσείς. Το όλοι εμείς σημαίνει όλοι εμείς, όπου και αν ανήκουμε. Αριστερά, κέντρο, δεξιά. Αρκεί να αγαπάμε αυτή την πόλη, αρκεί να θέλουμε αυτή την πόλη να τη δούμε στη θέση που της αξίζει. Αυτό με έκανε λίγο να το σκεφτώ καλύτερα και να προχωρήσω, κύριο Ραϊλόγλου, να σχηματίσω αυτή την ωραία, θα πω εγώ, παράταξη από ανθρώπους, πολίτες ενεργούς αυτής της πόλης, ανθρώπους που έχουν καταθέσει έργο όλα αυτά τα χρόνια, έχουν κολλήσει ένσημα, αν θέλετε, στο βιβλιάριό τους, που έχουν το ενδιαφέρον, που δεν τους ενδιαφέρει τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Θέλουμε να βάλουμε μια τελεία όλοι μαζί και να προχωρήσουμε στο μέλλον της Θεσσαλονίκης και όχι με ορίζοντα, ξέρετε, το 2030, όπως λένε πάρα πολύ συνυποψήφοι μου και ο νυν δήμαρχος. Έτσι, το βλέμμα όλων είναι στραμμένο στο 2030 και κανείς δεν κοιτάει μπροστά στη μύτη του, στο τι γίνεται σήμερα, στο τι γίνεται εδώ μπροστά μας. Έτσι, εμείς θα δώσουμε έμφαση σε αυτό, κύριο Ραϊλόγλου, στην καθημερινότητα και στο τώρα. Αυτό νομίζω ότι χρειάζεται ο πολίτης αυτής της πόλης αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, κύριε Τσαβλή, τι πρέπει να αλλάξουμε? Τι πρέπει να αλλάξουμε για να, αν θέλετε, να αποκτήσουμε και πάλι μια ποιότητα ζωής? Γιατί νομίζω είναι κοινή συνισταμένη, κοινή παραδοχή, πως αυτή τη στιγμή η Θεσσαλονίκη ασθμένη. Ναι. Κοιτάξτε, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αλλάξουμε νοοτροπία. Θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας και νομίζω ότι το έχει πετύχει ο Θεσσαλονικιός σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο από τις προηγούμενες κιόλας εκλογές, να ψηφίζουμε αυτοδιοικητικά. Να κοιτάξουμε τα προγράμματα των υποψηφίων, να κοιτάξουμε το πρόσωπο του υποψηφίου, να μελετήσουμε καλά και να ψηφίσουμε με γνώμονα το καλό της πόλης και όχι το κάποιο κομματικό χρώμα το οποίο όλοι έχουμε. Ένα είναι αυτό. Η νοοτροπία λοιπόν του ψηφοφόρου θα πρέπει να αλλάξει. Το δεύτερο το οποίο θα πρέπει να αλλάξει θα είναι ο περιβάλλον χώρος μας, ο ζωτικός μας χώρος, αυτός στον οποίο ζούμε και εργαζόμαστε. Και ποιος είναι αυτός ο χώρος? Είναι η καθαριότητά μας, είναι η κυκλοφορία στην πόλη μας, είναι οι θέσεις παρκαρίσματός μας, είναι το πράσινό μας, είναι οι παιδικές χαρές μας. Όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν. Δυστυχώς υπήρχε η πρόθεση, θεωρώ εγώ, από την ίν διοίκηση να κάνει πράγματα, αλλά για ανεξήγητους
λόγους, αν θέλετε για τον πολύ κόσμο, όχι τόσο για μένα, αλλά για τον πολύ κόσμο, δεν τα κατάφερε. Θέλω σε αυτό κάτι να σας ρωτήσω, κύριε Σαμπλή. Γιατί λέμε να τα πούμε όλα εδώ. Όλα. Κάποιοι, η Θεσσαλονίκη είναι μικρή, λένε ότι ο Τσαβλής κατεβαίνει με μια αντιζέρβας ρητορική. Θα οικοδομήσει δηλαδή μια πολιτική, απλά να πέσει ο Ζέρβας. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς? Δυστυχώς ακολουθεί αυτή η φήμη όποιον βρεθεί κάποια στιγμή έξω από μια ομάδα. Του καταλογίζουν φιλοδοξίες, του καταλογίζουν προσωπική ατζέντα και προσωπικό μένος. Σε ό,τι με αφορά, κύριο Αλλήλογλου, αυτό δεν ισχύει. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, δεν είμαι ούτε αιμονικός ούτε εκδικητικός. Η κάθοδος μου αυτόνομα στις εκλογές είναι από καθαρό ενδιαφέρον και, αν θέλετε, από μια μορφή αγανάκτηση, γιατί δεν έχουν γίνει πράγματα μέχρι σήμερα. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν ή να δημιουργηθούν εκ νέου. Πολλά που μείνανε πίσω και όλοι βιώνουμε αυτή τη Θεσσαλονίκη του σήμερα. Αυτό είναι το μοναδικό μου κίνητρο και κανένα άλλο. Οπότε διαψεύδω κατηγορηματικά όλους αυτούς οι οποίοι πονηρά, αν θέλετε, μου καταλογίζουν αυτό που είπατε. Σε μια συζήτηση που είχαμε προημερών, καταθέσατε δημόσια, ήμασταν μια ομάδα δημοσιογράφων, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, την οποία θα ήθελα να μεταφέρουμε και δημόσια αυτή, δηλαδή, για τη δημιουργία δημοτικών ιατρείων στην πόλη. Τα δημοτικά ιατρία ήταν το όραμά μου από το 2019 που κατέβηκα στον Κεντρικό Δήμο με την παράταξη τότε του Δημάρχου, του Ζέρβα. Δεν έγιναν, δυστυχώς. Δεν οφείλεται σε μένα αυτό ότι δεν έγιναν. Εγώ πήρα μια θέση θεσμική του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν μπορούσα ούτε να οργανώσω αυτά τα δημοτικά ιατρία. Μπορούσα μόνο να συνεχίσω να τα ονειρεύομαι, αν θέλετε, και να τα προτείνω. Δυστυχώς η διοίκηση δεν τα έκανε πράξη. Οπότε τώρα τα δημοτικά ιατρία στη Θεσσαλονίκη μπορώ να τα κάνω σημαία μου. Αυτά τα δημοτικά ιατρία, ένα σε κάθε δημοτική κοινότητα, θα είναι εφάμιλα αυτού που υπάρχει ήδη στην Τριανδρία, το οποίο είναι ένα κόσμημα. Έχει πάρα πολλές ειδικότητες, έχει εξαιρετικές εγκαταστάσεις, εξαιρετικό εξοπλισμό και μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες των ανασφάλιστων και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Το δικό μου το όνειρο είναι να πάω ακόμα λίγο παραπάνω, να μην εξυπηρετούνται μόνο αυτές οι μερίδες των συμπολιτών, αλλά όλοι οι πολίτες και οι ασφαλισμένοι, με αποτέλεσμα να ελαφρύνεται το δημόσιο σύστημα υγείας. Σκεφτείτε, όλοι αυτοί οι ασθενείς να μην πηγαίνουν στα νοσοκομεία για ψιλοπίδημα. Τα νοσοκομεία, δηλαδή τριτοβάθμια περίθαλψη, να είναι μόνο για τα σοβαρά περιστατικά. Εάν ο πολίτης, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πόλεις, δεν έχει μία διέξοδο σε κάποιο τοπικό ιατρείο για τις άμεσες και πρώτες ανάγκες και βοήθειές του, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Οπότε αυτό εγώ δεσμεύομαι ότι θα το κάνω πράξη στη Θεσσαλονίκη. Ακροθυγώς αναφέρατε προηγουμένως τρία από τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία όλοι καλούμαστε να διαχειριστούμε στην καθημερινότητά μας, δηλαδή καθαριότητα, κυκλοφοριακό, έλλειψη θέσεων στάθμευσης. Προβλήματα τα οποία, κύριε Τσαβλή, χρονίζουν. Μιλούμε για πάνω από 20 χρόνια που αναφερόμαστε και ενδεχομένως παραπάνω στα τρία αυτά προβλήματα. Ωραία λοιπόν. Τσαβλής, βγαίνει αύριο δήμαρχος, όλοι εμείς. Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα? Η καθαριότητα είναι μείζον ζήτημα για μας. Έτσι, το πρώτο στην ατζέντα μας. Είναι αυτό το οποίο δείχνει και τον πολιτισμό μας. Δεν είναι μόνο θέμα δημόσιας υγείας που κινδυνεύουμε από αρρώστιες κτλ. Είναι και θέμα αισθητικής. Να περπατάμε στο δρόμο και να αισθανόμαστε όμορφα. Δυστυχώς περπατάμε τώρα στο δρόμο και αρχίζουμε και αισθανόμαστε όμορφα με όλη τη βρωμιά δίπλα μας. Αυτό σημαίνει ότι αρχίζει αυτό και μπαίνει μέσα στο DNA μας. Συνηθίζουμε σε μια δυσάρεστη κατάσταση την οποία πρέπει να αλλάξουμε. Η καθαριότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκη αριθμεί περί τους 1.500 εργαζόμενους. Εργαζόμενους άξιους και αξιόμαχους. Εργαζόμενους στους οποίους, εάν παρασχεθούν τα απαραίτητα εργαλεία και μέτρα προστασίας φυσικά, θα μπορέσουν να οργανωθούν και να εργαστούν. Η καθαριότητα λοιπόν είναι ένας πολύ νευραλγικός τομέας που έχει το απαραίτητο δυναμικό, έχει τα απαραίτητα κονδύλια, αλλά δυστυχώς σήμερα δεν έχει την απαραίτητη οργάνωση. Εάν αυτοί οι άνθρωποι οργανωθούν, είναι σίγουρο ότι θα έχουν αποτέλεσμα, όπως συνέβαινε, κύριο Ραϊλόγλου, στο παρελθόν, έτσι, σε προηγούμενες διοικήσεις. Πάλι ο ίδιος αριθμός εργαζομένων ήταν εκεί. Όμως είχαν απόδοση. Η πόλη δεν ήταν όσο βρώμικη είναι σήμερα. Έτσι το ζούμε όλοι αυτό. Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μια κανονιστική φορτοεκφόρτωση, η οποία δεν τηρείται καθόλου. Είναι ψηφισμένη από το 2015. Την ακύρωσε η σημερινή διοίκηση με την υπόσχεση ότι θα φέρει κάποια άλλη, βελτιωμένη. Και μέχρι σήμερα δεν έχει φέρει τίποτα. Με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης αυτές τις καταστάσεις τις οποίες βλέπετε. Τι βλέπετε? Φορτηγά παντού, αυτοκίνητα παντού, τριπλοπαρκαρισμένα, διπλοπαρκαρισμένα, ποδηλατόδρομο μη λειτουργικό.
και για μένα επικίνδυνο έτσι στη νίκη. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Άρα δηλαδή δρόσος αυλή σημαίνει καταργείται αυτό το έκτρωμα που δηλαδή το δρόμο στη νίκη. Ναι. Θα αναζητηθεί λύση με τη βοήθεια βέβαια και της έλευσης του μετρό. Έτσι. Αυτό το λέμε και το ξέρουμε όλοι, το περιμένουμε το μετρό, το οποίο θα λύσει κατά πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην πόλη μας, στο κέντρο, και θα δώσει διέξοδο και περιθώριο να γίνει ποδηλατόδρομος ενιαίος. Όχι διακεκομένος να παίρνει ο άλλος το ποδήλατο στην πλάτη για να περάσει απέναντι και να συνεχίσει. Θέλει μελέτη σοβαρή ο ποδηλατόδρομος σε μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη που είναι τόσο πυκνοκατοικημένη, γιατί οι νυν ποδηλατόδρομοι, και αυτός που είναι σε ισχύ στην παραλία και ο άλλος που έχει καταργηθεί στην ουσία στην Καραμαλή, αλλά και ο άλλος που μπήκε στα Σκαριά να γίνει και ευτυχώς δεν έχει γίνει ακόμα στην Παπάφη, γίναν πάρα πολύ πρόχειρα. Γίνανε στο γόνατο χωρίς μελέτη. Και αυτό είναι και γνώση όχι μόνο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και της πόλης. Χωρίς μελέτη. Το έχει παραδεχτεί και η διοίκηση. Γιάννης Μπουτάρης ήταν ένας δήμαρχος των πεζοδρομήσεων. Δρόσος Αυλής θα ακολουθούσε αυτό το μοντέλο. Οι πεζοδρομήσεις μέσα στον αστικό ιστό είναι πολιτισμός. Εντάξει. Είναι πολιτισμός και δεν κάνουν καλό μόνο στους πολίτες και επισκέπτες αυτής της πόλης, αλλά και στους καταστηματάρχες και επιχειρηματίες του κέντρου. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται από το σύνολο, από τον αστικό ιστό ολόκληρο. Με έναν μετρό, λοιπόν, που είπα πριν, το οποίο θα έρθει και θα ελαφρύνει πάρα πολύ τη διέλευση των οχημάτων από το κέντρο, θα ξεφορτωθεί δηλαδή λίγο το κέντρο από τα οχήματα. Νομίζω ότι οι πεζοδρομήσεις κάποιων οδών είναι επιβεβλημένες. Να φύγω λίγο από το κέντρο, γιατί πολλές φορές η συζήτηση μένει εκεί. Μας παρασέρνει εκεί. Ναι. Μας παρασέρνει εκεί, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο. Είναι η Ξηροκρίνη, είναι η Λάου, η πόλη, η Τούμπα, που είναι πολύ μεγάλη και το πέμπτο διαμέρισμα. Εκεί τι κάνουμε. Οι γειτονίες θέλουν ιδιαίτερη φροντίδα. Αυτό που ακούω τώρα τελευταία για την ανάπλαση των γειτονιών με κάποιες εργολαβίες πραγματικά σκοτεινές, για τις οποίες έχουμε επιμείνει πάρα πολύ στο Δημοτικό Συμβούλιο και εξηγήσεις δεν παίρνουμε, γιατί δεν μας ενοχλεί τόσο η εργολαβία στο να γίνει ή πώς θα γίνει, αρκεί να γίνει το έργο. Να γίνει το έργο, να βελτιωθούν οι γειτονιές της πόλης. Αυτό που μας απασχολεί είναι το ότι δεν υπάρχει έλεγχος σε αυτό. Ότι μπορεί κάποιος εργολάβος, ο οποίος θα πέσει έξω, δεν θα κάνει τα σχέδιά του όπως θέλει, θα πέσει έξω οικονομικά, αν θέλετε, παρατάει το έργο και φεύγει χωρίς έλεγχο και μας αφήνει στα κρύα του λουτρού. Αυτό είναι το μεγάλο μας παράπονο και η μεγάλη μας ένσταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, οι γειτονιές θα πρέπει να προσεχθούν μία προς μία ανάλογα με τις ανάγκες τους. Δεν έχει η Ξηροκρίνη τις ίδιες ανάγκες με την Τούμπα. Δεν είναι δομημένη η πόλη έτσι. Πρέπει να γίνει σωστός προγραμματισμός. Το πάρκινγκ είναι το ίδιο σε όλη την πόλη, ένα τεράστιο πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει αναδιαμόρφωση της σύμβασης αυτής με το θέση που υπάρχει τώρα και είναι. Θα την καταγγείλετε δηλαδή, κύριε Τσαβουλή? Όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θέλει να καταγγείλει αυτή τη σύμβαση. Εάν δεν βελτιωθεί όπως υποσχέθηκε η διοίκηση, θα πρέπει να καταγγελθεί αυτή η σύμβαση. Κάποιοι τη θεωρούσαν τα προηγούμενα χρόνια ως λεόντιο σύμβαση. Θυμάστε καλά, ο Δήμαρχος τι έλεγε, τη θεωρούσε λεόντια σύμβαση και υπόσχεται. Το υποσχόμασταν και μαζί, γιατί ήμασταν μαζί τότε το 19. Υποσχόμασταν μια αναδιαμόρφωση αυτή τη σύμβαση, η οποία θα είναι προς όφελος του Δήμου και του πολίτη. Δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν ξέρω για αυτή. Ανταυτού, η δυστυχής πλατεία Ελευθερίας έχει γίνει πάρκινγκ και έχει ενταχθεί στο θέση. Δηλαδή και από την πλατεία Ελευθερίας πάνω στους Εβραίους Μάρτυρες κερδίζει ο ιδιώτης επιχειρηματίας της Αθήνας από τα εισιτήρια που κόβουν οι Θεσσαλονικοί και οι επισκέπτες. Πολλά τα παράπονα και οι διαμαρτυρίες, πολλές οι καταγγελίες και για το πλακόστρωτο έξω από το νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος. Στην Ελένη Ζωγράφου. Γίνεται στην Ελένη Ζωγράφου, όπου η εφορία νεωτέρων μνημείων, αν δεν κάνω λάθος, πετάει τον μπαλάκι στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κύριε Τσαβλή. Η ευθύνη θεωρώ ότι είναι καθαρά πια του Δήμου Θεσσαλονίκης. Είναι μια κακοτεχνία για μένα. Μπορεί αισθητικά να πιστεύαν ότι το πλακόστρωτο ταιριάζει στα βυζαντινά τείχη που απλώνονται δίπλα σε αυτό το δρόμο. Όμως, ξέρετε, το πλακόστρωτο θα έπρεπε να είναι βυθισμένο μέσα στο οδόστρωμα. Να μην προεξέχουν οι πλακόλυθοι αυτοί έξω, οι κυβόλυθοι, και δημιουργούν προβλήματα στα αυτοκίνητα τα οποία κατεβαίνουν. Μία φορά τόλμησα, κύριε Ραϊλούγλου, από τότε που έγινε να κατέβω. Και ορκίστηκα ότι δεν θα ξανέβω, θα κατέβω. Θα πηγαίνω στο νοσοκομείο Άγιος Δημήτριος από πάνω. Ναι. Είναι καταστροφικό. Σκεφτείτε τα ασθενοφόρα τα οποία μεταφέρουν ανθρώπους με κατάγματα, ανθρώπους διασωληνωμένους και θα πρέπει να τους πάνε επιγόντως, θα πρέπει να δονείται όλο το ασθενοφόρο. Είναι τραγικά λάθη τα οποία δεν είναι κακό να διορθωθούν, ακόμα και από την παρούσα διοίκηση. Να βγει και να πει μέα κούλπα, να πει έκανα λάθος. Είναι ανθρώπινο το λάθος και η συγγνώμη, ξέρετε, είναι αρετή και σοφία. Ούτε κανείς θα τους πετροβολήσει, ούτε θα πει ότι πράξαν. Το κάναν, πέσαν έξω, το διορθώνω. Σημαίνει διορθώνω και προχωράω. Διορθώνω και προχωράω. Το να είμαι αιμονικός ότι αυτό που έκανα είναι σωστό, έτσι, οδηγεί σε αδιέξοδο. Αλήθεια, μιας και μιλάμε για τεχνικά έργα, σε έχω ακούσει παλαιότερα.
το έχετε καταγγείλει και δημόσια. Υπάρχει αντιδήμαρχος ο οποίος εργάζεται αμυσθή στο Δήμο Θεσσαλονίκης? Ναι, το κατήγγειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Ξέρετε, από τις 11 αντιδημαρχίες που έχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι 8 είναι έμισθες και οι 3 είναι άμισθες. Μία εξ αυτών επέλεξε ο αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λοιπόν βιοπορίζεται. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Είναι ηθικό το ζήτημα. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά είναι ηθικό και δεν απάντησε ποτέ κανείς. Τώρα, τον κύριο Ζέρβα τον γνωρίζετε καλά, κύριε Τσαβλή. Αν ερχόταν... Όσο πρόλαβα, κύριε Ρέβη. Όσο προλάβατε, ασφαλώς. Αν ερχόταν και σας έλεγε, Δρόσο, όλα τα αφήνουμε πίσω και κάνουμε μια συνεργασία για την επόμενη μέρα. Τα σβήνουμε, ό,τι προηγήθηκε και πάμε για την επόμενη μέρα της πόλης. Όλοι εμείς. Ναι, όλοι εμείς. Τι θα απαντούσατε? Κοιτάξτε, σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχω τίποτα με τον κύριο Ζέρβα. Το θέμα είναι πια πολιτικό. Διαφωνώ με τις επιλογές του και με τον τρόπο που διοίκησε την πόλη αυτά τα 3 χρόνια. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες ο κύριος Ζέρβας. Είχε την πανδημία που για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Δήμο. Την εποχή που ο κόσμος ήταν κλειδωμένος μέσα στα σπίτια και δεν υπήρχε καμία κίνηση, θα μπορούσε ο Δήμος, όπως στις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, να εργάζεται, ώστε όταν βγουν οι δημότες από τα σπίτια τους να αντικρίσουν μια πόλη που δεν τη γνωρίζουν, νομίζουν ότι είναι σε άλλο πλανήτη. Δεν το έπραξε αυτό, παρά το ότι πέσανε πάρα πολλά χρήματα στην πόλη μας από τα ευρωπαϊκά ταμεία και από την κυβέρνηση. Έτσι, δεν το είδαμε πουθενά. Φανταστείτε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παρά τα χρήματα που πέσαν στην πόλη, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα που μας κρατούσαν καθαρούς αυτόν τον καιρό δεν είχαν μέτρα ατομικής προστασίας. Ειδικές σκούπες, γάντια, έτσι, μάσκες κτλ. Άρα, διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο διοίκησε την πόλη αυτά τα 4 χρόνια και δεν μπορώ να είμαι μαζί του γι' αυτόν και μόνο το λόγο. Πάμε τώρα και σε ένα τελευταίο, αλλά μείζον ζήτημα όπως εξελίχθηκε. Μιλούμε για το θέμα των κοπών δέντρων. Mm. Είχαμε ακόμα και σύλληψη με τον κύριο Μιχάλη Τρεμόπουλο, συνάδελφό σας, στα δημοτικά έδρανα να οδηγείτε στο κρατητήριο. Πιστεύετε ότι ο Δήμος κινήθηκε, η Δημοτική Αρχή κινήθηκε λανθασμένα στην κατεύθυνση αυτή? Δεν έπρεπε να κοπούν τα δέντρα? Κοιτάξτε, ο νόμος λέει ότι κάθε δέντρο για να κοπεί, όχι 3.500 δέντρα που κόβονται με τη σειρά στη Θεσσαλονίκη, κάθε δέντρο για να κοπεί πρέπει να έχει ένα πιστοποιητικό. Το οποίο πιστοποιητικό δίνεται. Κάθε δέντρο. Κάθε δέντρο. Κάθε μονάδα. Ένα δέντρο. Όχι 100 μαζί. Όχι. Ένα δέντρο. Μάλιστα. Αυτό το δέντρο που είναι έξω από την αυλή, έξω από μια πολυκατοικία και ενοχλεί έναν καταστηματάρχη, μια είσοδο πολυκατοικίας και ζητήσουν οι κάτοικοι να κοπεί αυτό το δέντρο, θα πρέπει να γνωμοδοτήσει ειδικός επιστήμονας του Δήμου Θεσσαλονίκης, δασολόγος ή γεωπόνος, ο οποίος θα γράψει το ιστορικό του δέντρου, έτσι, θα το εξετάσουν και θα δουν αν πρέπει να κοπεί ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό, όσο και αν το ζητάμε επίμονα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, δυστυχώς, κύριο Ραΐλογλου, απάντηση δεν παίρνουμε. Τα δέντρα κόβονται κατά χιλιάδες, προσέφυγαν κάποιοι πολίτες στη δικαιοσύνη. Ο δικαστής είπε ότι ορθώς πράττει ο Δήμος και κόβει αυτά τα δέντρα. Δεν ξέρω κατά πόσο ενημερώθηκε σωστά, δεν ξέρω κατά πόσο διάβασε σωστά την ιστορία όλη και κατά πόσο είναι ειδικός για να το κρίνει αυτό. Και συνεχίζει ο Δήμος να κόβει, να πέτσο κόβει, θα πω, όλα αυτά τα δέντρα. Και δεν το κάνει και με τρόπο σωστό, γιατί ο εργολάβος, ξέρετε, δεν είναι εξειδικευμένος. Ο εργολάβος είναι ένας σφαγέας δέντρων. Πάει, παίρνει το ηλεκτρικό πριόνι και κόβει τα δέντρα. Γι' αυτό είναι και αυτό το άσχημο θέαμα που βλέπετε παντού και στην παραλιακή πια και στην οδό Κρήτης και στην αρχαία αγορά που συνέβησαν τα δυσάρεστα γεγονότα χθες. Κύριε Τσαβλή, ότι ειδικά οι λεύκες είναι ένα τρόπο επικίνδυνο δέντρο. Είναι επικίνδυνο όταν γεράσει και αρρωστήσει. Mm-hmm. Να σας πω και κάτι άλλο και από την πλευρά τη δική μου τώρα, την πνευμονολογική. Οι λεύκες είναι και ένα εξαιρετικά αλλεργιογόνο δέντρο. Δηλαδή θα έπρεπε τότε να τα κόψουμε, γιατί την άνοιξη, όταν φεύγει εκείνο το χνούδι και εκείνο το άνθος, υποφέρουν όλοι οι άνθρωποι από αλλεργίες. Όμως προσφέρει πολύτιμο οξυγόνο και η λεύκα, παρά το ότι είναι επικίνδυνο δέντρο. Γι' αυτό θα πρέπει με πολύ μεγάλη σύνεση και προσοχή να κόβεται η λεύκα. Μάλιστα. Κύριε Τσαβλή, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για απόψε. On time και πάλι την Πέμπτη στις 8.30. Αύριο, λόγω απεργίας, δεν θα είμαστε κοντά σας. Ραντεβού σε λίγα λεπτά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων.